κάποιοι από εμάς έχουν μια αγαπημένη εποχή. Υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν τον χειμώνα και άλλοι που προτιμούν το καλοκαίρι. Όποια και αν είναι η αγαπημένη σας εποχή όμως, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τον λόγο για τον οποίο συμβαίνουν? Πολλοί πιστεύουν πως οι εποχές στη Γη συμβαίνουν λόγω της μεταβολής της απόστασής της από τον ήλιο. Όταν η Γη βρίσκεται κοντά στον ήλιο, τότε θα έχουμε καλοκαίρι, ενώ όταν βρίσκεται πιο μακριά, τότε θα έχουμε χειμώνα. Πώς εξηγείται όμως τότε το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς στιγμή που στο βόρειο ημισφαίριο έχουμε χειμώνα, στο νότιο ημισφαίριο είναι καλοκαίρι? Η προηγούμενη υπόθεση, αν και περιέχει μία δόση αλήθειας, δεν είναι σωστή. Ναι, η τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο δεν είναι κυκλική, είναι ελλειπτική. Οπότε όντως σε κάποιο σημείο της τροχιάς η Γη θα απέχει την μεγαλύτερη απόσταση από τον ήλιο, ενώ σε κάποιο άλλο σημείο θα απέχει την μικρότερη απόσταση. Η διαφορά αυτή των αποστάσεων όμως δεν δημιουργεί τέτοια διαφορά στη θερμοκρασία της Γης που θα δικαιολογούσε την ύπαρξη των εποχών. Η ύπαρξη των εποχών οφείλεται στον άξονα της Γης, δηλαδή στην νοητή ευθεία γραμμή που περνάει από το κέντρο της και ενώνει τον βόρειο με τον νότιο πόλο. Ο αξονάς της δεν είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς της γύρω από τον ήλιο, αλλά έχει μια κλίση περίπου 23,5 μοίρες. Καθώς η κατεύθυνση του άξονα παραμένει ίδια καθ' όλη τη διάρκεια της τροχιάς της, για κάποιους μήνες το χρόνο το βόρειο ημισφαίριο κλείνει προς τον ήλιο, ενώ για κάποιους άλλους κλείνει το νότιο ημισφαίριο. Όποιο ημισφαίριο κλείνει προς τον ήλιο, δέχεται περισσότερη ακτινοβολία και έτσι θερμαίνεται περισσότερο. Γιατί όμως? Όταν οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν κάθετα στη Γη, αυτή δέχεται περίπου 1300 βατ ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο. Αν όμως οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν υπογωνία, τότε η ενέργειά τους μοιράζεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και έτσι, για ένα τετραγωνικό μέτρο, η ροή ενέργειας θα είναι μικρότερη. Άρα η θερμοκρασία σε μια περιοχή της Γης εξαρτάται από την κλίση των ηλιακών ακτινών που προσπίπτουν σε αυτήν. Για τον ίδιο λόγο το μεσημέρι, ο ήλιος καίει περισσότερο από νωρίς το πρωί. Οι ακτίνες του ηλίου κατά τις μεσημεριανές ώρες πέφτουν στη Γη με μεγαλύτερη κλίση σε σχέση με τις πρωινές. Θυμάστε τότε που η μαμά σας έλεγε να μην πηγαίνετε στην παραλία το μεσημέρι γιατί θα καείτε? Είχε σίγουρα κάποιο δίκιο. Γιατί ο άξονας της Γης όμως έχει αυτή την κλίση? Η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι. Η επικρατέστερη υπόθεση λέει πως πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το ηλιακό σύστημα δεν είχε ακόμα διαμορφωθεί πλήρως, ένας πλανήτης ονομαζόμενος Θεία προσέκρουσε στη Γη. Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο άξονας της Γης μετατοπίστηκε, ενώ επίσης πιστεύεται ότι τα συντρίμμια από αυτή τη σύγκρουση σχημάτισαν τελικά τη Σελήνη. Προηγουμένως αναφέραμε πως η κατεύθυνση του άξονα της Γης παραμένει ίδια κατά τη διάρκεια της ετήσιας τροχιάς της γύρω από τον ήλιο, αλλά αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Μέσα σε ένα διάστημα περίπου 26.000 ετών, ο άξονας της Γης διαγράφει κυκλική κίνηση και έτσι κάθε 13.000 χρόνια οι εποχές στα ημισφαίρια της Γης αντιστρέφονται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται μετάπτωση των ησημεριών. Οι εποχές όπως τις ξέρουμε όμως δεν υπάρχουν παντού. Η Γη χωρίζεται σε κλιματικές ζώνες. Οι τέσσερις εποχές συμβαίνουν μόνο στην εύκρατη ζώνη. Η τροπική ζώνη, για την οποία οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν κάθετα ή σχεδόν κάθετα για όλο τον χρόνο, διακρίνεται από υψηλές θερμοκρασίες και δύο εποχές, την υγρή και την ξηρή εποχή. Οι πολικές ζώνες, για τις οποίες οι ηλιακές ακτίνες πέφτουν με μικρή κλίση, διακρίνονται από χαμηλές θερμοκρασίες και από τα φαινόμενα του ηλίου του μεσονυχτίου και της πολικής νύχτας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του χειμώνα, ο ήλιος μπορεί να είναι ορατός ή αόρατος αντίστοιχα για ολόκληρες ημέρες. Είμαι ο Στέφανος και ακούσατε την Καθημερινή Φυσική.